Το κορυφαίο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο Υπουργών, λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες αγνοούν επιδεικτικά άλλα κρατημέλια, ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι θεσμοί συνεκτικής αντιμετώπισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως μηχανισμοί κυρώσεων που μόνο από όργανα με δημοκρατική προέλευση θα μπορούσαν να απορρέψουν. Τον κόδωνα του κινδύνου για τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρουσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο χρόνος όμως, πρέπει να το πούμε, δεν είναι πια σύμμαχός μας. Δεν είναι μαζί μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου χθες το βράδυ είναι ενθαρρυντικά, αλλά εμείς που ζήσαμε από μέσα τις συζητήσεις πρέπει να πω ότι βγήκαμε ιδιαίτερα ανήσυχοι. Τα μηνύματα είναι ξεκάθαρα. Να τελειώνουμε πια με τις μονομερείς, διμερείς και τριμερείς δράσεις. Είναι οι πολιτικές ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασισμένες να διαμορφώσουν μια στρατηγική υποδοχής και ενσωμάτωσης μερικών εκατομμυρίων ενδεχομένως προσφύγων μεταναστών από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, περιοχές που βρίσκονται σε γενικευμένη στρατηγική αποσταθεροποίησης λόγω πολέμων, εμφύλιων σειράξεων και θρησκευτικών φονταμενταλιστικών τάσεων. Σε προσωρινό σχέδιο